Υπάρχει μια σημαντική μερίδα του κόσμου που πιστεύει ότι ο πολιτισμός είναι μια σχολεία χωρίς κέρδος. Άρα δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε και πολύ μαζί του. Μια μεγάλη έρευνα όμως του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης Διανέωσης έρχεται να δείξει το αντίθετο. Μπορεί άραγε ο πολιτισμός να αποτελέσει ένα μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας? Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του News 24/7. Κάντε εγγραφή για να μας βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Μαζί μας στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η Όλγα Κολοκυθά, είναι ερευνήτρια πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης στην Αυστρία και είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας της έρευνας που παρουσίασε η Διανέωση. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη έρευνα στην ουσία για την αξία του πολιτισμού στην Ελλάδα όσον αφορά διάφορες πτυχές του. Στην ουσία, τι ξεκινήσατε να ψάχνετε με αυτή την έρευνα? Θα σας πω, ήταν μια έρευνα η οποία δεν ήταν τόσο απλή με την έννοια ότι ο τομέας του πολιτισμού είναι τεράστιος. Ναι, ναι. Είχαμε ελευθερία στο πώς θα προσεγγίσουμε το αντικείμενο και αυτό από τη μία είναι πολύ δημιουργικό και πάρα πολύ ωραίο, από την άλλη όμως δημιουργεί και πάρα πολλά ερωτηματικά. Η διαδικασία της συγγραφής, της έρευνας και της συγγραφής κράτησε αρκετό διάστημα και αρκετό από το οποίο χρειάστηκε να το χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε το τεράστιο αυτό κομμάτι που είναι ο πολιτισμός στην Ελλάδα. Αποφασίσαμε λοιπόν, αφού συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν αδύνατο να... Αυτή δεν είναι μια εξαιρετική έρευνα, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν αδύνατο να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε με απόλυτη λεπτομέρεια το πεδίο και αποφασίσαμε να σταθούμε στην έννοια της αξίας, που για μας ήταν πολύ σημαντική. Ο πολιτισμός είναι μια έννοια η οποία δημιουργεί αξία και κοινωνική και οικονομική και αποφασίσαμε να είναι αυτό το πεδίο από το οποίο θα μπούμε στο αντικείμενο και αυτό θα είναι το πεδίο το οποίο θα εστιάσουμε για να κάνουμε. Άρα ψάχνουμε πώς ο πολιτισμός δημιουργεί χρήματα και θέσεις εργασίας και πώς από την άλλη ο πολιτισμός όσον αφορά την κοινωνική προσφορά του μπορεί να βοηθήσει από ζητήματα της υγείας, ας πούμε, μέχρι και με τη διπλωματία. Ακριβώς. Αυτό που προσπαθήσαμε να δούμε όσον αφορά, για παράδειγμα, την οικονομική αξία που προσθέτει ο πολιτισμός, είναι αυτό που λέτε, έχει σχέση με την οικονομία ως χρήμα, ως οικονομική αξία, με τις θέσεις εργασίας, με τους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τον πολιτισμό, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον πολιτισμό και στην αποστολική του τουρισμό. Οπότε αυτοί οι δύο τομείς είναι αλληλένδετοι λίγο πολύ. Και από εκεί και πέρα υπήρχαν και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα πώς είναι το προφίλ των εργαζομένων στον πολιτισμό. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στον πολιτισμό έχουν γενικά, είναι αρκετά εκπαιδευμένοι, είναι πολύ καταρτισμένοι. Είναι νέοι σε ηλικία, αποτελούν ένα δημιουργικό δυναμικό για τη χώρα. Αυτά είναι κάποια από τα κομμάτια στα οποία με τα οποία συνδέεται ο πολιτισμός με την οικονομία. Συνδέεται όμως και με την υγεία. Υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες δείχνουν την συμβολή του πολιτισμού στην ψυχική υγεία, στην ενσωμάτωση, στην αντιμετώπιση παθήσεων. Υπάρχουν έρευνες, για παράδειγμα, οι οποίες συνδέουν, το διάβαζα σήμερα αυτό, υπάρχει μια έρευνα την οποία θα εκπονήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη σύνδεση του πολιτισμού με την υγεία και για τη σύνδεση συγκεκριμένων και για την θεραπεία παθήσεων, για παράδειγμα, όπως το Αλτσχάιμερ, η θεραπεία. Για τη συμβολή στην αντιμετώπιση παθήσεων όπως το Αλτσχάιμερ, για παράδειγμα, μαθήματα χορού. Έχει πολύ και με τις συναυλίες. Πολλές φορές έχει βγει ότι πηγαίνουμε σε μια συναυλία, στην ουσία είναι σαν να κάνουμε μια πολύ γεμάτη συνεδρία με έναν ψυχολόγο. Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι και το πιο. Είναι ένα πολύ απλό κομμάτι με το οποίο καθένας μας μπορεί να ταυτιστεί. Η εμπειρία μιας συναυλίας δράει και αυτή στον ψυχικό μας κόσμο, μας ξεκουράζει, μας αναζωογονεί.
φέρνουμε πιο γεμάτη. Πάντως έχει βαράει και κάποια καμπανάκια νομίζω η έρευνα, έχοντας δει κάποια στοιχεία της, και απέναντι και στο κράτος αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, υπό την έννοια ότι δείχνει ότι ο πολιτισμός και δεν είναι όπως πιστεύουν πολλοί φύρα, δηλαδή ότι είναι πεταμένα λεφτά που δεν βγάζουν τίποτα, δεν προσφέρουν τίποτα, δεν έχουν κέρδος. Και από την άλλη ότι δείχνουν ότι είναι και πολύ χαμηλές οι επενδύσεις που γίνονται και από το δημόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα πάνω στον πολιτισμό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η έρευνα αναδεικνύει πάρα πολλά κομμάτια στα οποία μπορούμε να εστιάσουμε και τα οποία μπορούμε να επικεντρωθούμε ώστε να αναδείξουμε την σημασία του πολιτισμού. Που είναι πολύ πλευρή. Δηλαδή, πραγματικά ο πολιτισμός υπάρχει σε κάθε κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και έχει και πάρα πολύ μεγάλες, μπορεί να έχει και πάρα πολλές πολύ μεγάλες επίδεσεις και μπορεί να βοηθήσει σε πολύ μεγάλα κομμάτια της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής. Όντως, δηλαδή, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε κομμάτια και να προτάνουμε προτάσεις οι οποίες θεωρούμε ότι θα συμφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και να αναδείξουμε την αξία του με την έννοια ότι υπάρχει αυτή, αυτό που λέτε, ναι, υπάρχει και αυτή η οπτική ότι ο πολιτισμός είναι φύρα. Με την έννοια ότι δεν φέρνει ότι υπάρχουν, ας πούμε, ότι δεν είναι εύκολο να προβλέψει το κέρδος. Αυτό το λέω. Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Απλώς, όχι, όχι. Και εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την οπτική. Απλώς δεν θεωρείται από τους πολύ ισχυρούς τομείς, για παράδειγμα, της οικονομίας του πολιτισμού. Πάντως και για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία στηρίζεται το 25% του ΑΕΠ της περίπου στον τουρισμό, και όπως λέτε και εσείς, ο τουρισμός πλέον, ας πούμε. Το βλέπουμε και στην Αθήνα λίγο, ότι πλέον πολλοί τουρίστες, ας πούμε το Ηρώδιο είναι συνέχεια γεμάτο από τουρίστες πια, ναι, τις περισσότερες ναι, φορές. Ότι πλέον οι συναυλίες πάνε καλά φέτος, το βλέπουμε στην Ελλάδα, γιατί πάει πολλοί κόσμος, κάθεται περισσότερο στην Αθήνα, πάει και σε μια συναυλία, παρακολουθεί κάτι, πάει ένα πράγμα το καλοκαίρι. Ότι αν γίνει μια διασύνδεση πιο σημαντική, δηλαδή να το πουλήσουμε και πιο πολύ στο έξω, θα προσφέρει και στην ουσία θέσεις εργασίας αυτό. Βεβαίως. Και θα προσφέρει, θεωρώ, και επισκεψιμότητα στην χώρα. Υπάρχουν όλα αυτά τα φεστιβάλ, τα περιφερειακά φεστιβάλ που γίνονται κατά κύριο λόγο το καλοκαίρι, τα οποία επίσης μπορούν, για παράδειγμα, να προσφέρουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν τουρίστες που επισκέπτονται την Ακρόπολη, επισκέπτονται τα μουσεία μας, πηγαίνουν στο Ηρώδιο, όπως λέτε, και στις συναυλίες. Υπάρχουν όμως και άλλοι μικρότεροι θεσμοί, περιφερειακοί, όχι στην Αθήνα, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναδειχθούν και να συμβάλλουν και αυτοί και να προσφέρουν αυτοί στο προφίλ της χώρας και στην διαφήμιση της χώρας και στην προβολή της χώρας στο εξωτερικό. Πάντως η Αθήνα είναι, και η Αττική βγήκε μέσα και από την έρευνα, ότι είναι ο τόπος που σχεδόν γίνονται μισές δραστηριότητες. Και αυτό δηλαδή δείχνει ότι η περιφέρεια είναι λίγο πίσω όσον αφορά τις δραστηριότητες, όπως είπατε και εσείς πριν. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει γενικά στις μεγάλες πόλεις. Στις μεγάλες πόλεις, τα μεγάλα αστικά κέντρα προσελκύουν τους ανθρώπους που ασχολούνται, τους επαγγελματίες του πολιτισμού, τους δημιουργικούς ανθρώπους. Έχουν ερεθίσματα να προσφέρουν στις μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν πολλά μουσεία, υπάρχουν πολλοί χώροι συναυλιών, υπάρχουν πολλοί χώροι που γίνονται παραστάσεις κτλ. Οπότε είναι λογικό, εντός εισαγωγικών, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τον πολιτισμό σαν αντικείμενο της δουλειάς του, για παράδειγμα, να επιδιώκει να είναι κοντά σε αυτά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η περιφέρεια όμως είναι χώρος στον οποίο γίνονται πράγματα και είναι μια ευκαιρία αυτή. Υπάρχει ισχυρό πολιτιστικό δυναμικό και θα πρέπει να δοθούν οι ευκαιρίες να αναδειχθεί και αυτό και να μπορέσει να προσελκύσει και η περιφέρεια δημιουργικό κόσμο. Μάλιστα. Δεν είναι, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι μια έρευνα μόνο αποτύπωση πάντως των τάσεων, ότι προχωράτε και σε προτάσεις στο τέλος. Ναι. Ποιος θα θέλατε να τις διαβάσει τις προτάσεις αυτές? Θα σας πω. Είναι και βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Είναι ακριβώς. Και αφορούν πολλούς κλάδους. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι αφορούν πολύ κόσμο. Δεν είναι προτάσεις, για παράδειγμα, που διαβάζονται μόνο από κρατικούς φορείς ή από
από την τοπική αυτοδιοίκηση ή από δημόσιους φορείς μόνο κτλ. Νομίζω ότι έχει αξία να διαβαστούν και από, από όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό, αλλά και από το ευρύ κοινό, γιατί είναι μια, θα δώσουν μια εικόνα και οι προτάσεις και οι έρευνες αναλυτά, φυσικά, θα δώσουν μια εικόνα για το τι μπορεί να γίνει, ποιες ευκαιρίες υπάρχουν, ποιες δυνατότητες υπάρχουν, ώστε να ενσωματωθεί εντός εισαγωγικών ο πολιτισμός και όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς της καθημερινότητάς μας και να μπορέσει να βοηθήσει έτσι και στην ανάδειξη της χώρας, αλλά και στη βελτίωση κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων. Γι' αυτό το λόγο νομίζω και η έρευνα όλη δημοσιεύεται σε ένα βιβλίο που μπορεί κάποιος να το βρει μέσα στο site του Διανέωσης. Βεβαίως. Στο site της Διανέωσης μπορεί κάποιος να βρει και το βιβλίο, το οποίο μπορεί να προμηθευτεί. Θα υπάρχει το βιβλίο και στα βιβλιοπωλεία. Υπάρχουν στο site της Διανέωσης υπάρχει και μια συνοπτική περίληψη με την έρευνα, τι προσπαθήσαμε, τις προτάσεις που κάνουμε, τα ωφέλη του πολιτισμού και τις προτάσεις που γίνονται. Υπάρχουν σύνδεσμοι με κάποιες έρευνες οι οποίες έχουν γίνει για τον πολιτισμό, τις οποίες έχουμε βασιστεί και εμείς. Και νομίζω ότι μπορεί κάποιος να βρει και την μελέτη, αν θέλει να έχει μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη γεύση της μελέτης αυτής της καθαστής και της δουλειάς που έχει γίνει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ. Ήταν η Όλγα Κολοκυθά, ερευνήτρια πολιτιστικής, πολιτικής και διαχείρισης. Στον ήχο ο Θανάσης Κοτούλας. Ακούτε το Explainer, το podcast του News 24/7, στο Spotify, Apple και Google Podcast.